Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με βαθιά οδύνη και απέραντη ευγνωμοσύνη αποχαιρετούμε απόψε τον Βαρδί Βαρδινογιάννη που έφυγε από κοντά μας στα 91 του χρόνια πλήρης ημερών. Αποχαιρετούμε ένα σπουδαίο άνθρωπο, έναν αληθινό πατριώτη, έναν οραματιστή του επιχειρήν που σφράγισε με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή. Περήφανος κριτικός, αγαπούσε με πάθος το πολεμικό ναυτικό, τη σύζυγο του Μαριάννα, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Για όσους είχαμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε, θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας με σεβασμό. Σε ψηλό βουνό, σε ριζίμιο, χαρά. Από την Κρήτη στον κόσμο, από τις δυσκολίες, τους θριάμβους της ζωής, από το ανθρώπινο πρόσωπο στο κύρος του ηγέτη και οραματιστή. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης κέρδισε επάξια μια θέση στην ιστορία και την καρδιά μας. Ο Βαρδής Ιωάννου Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Καταγόταν από ηρωική οικογένεια των Σφακίων και ήταν απόγονος του Ιωάννη Βαρδινογιάννη, αρχηγού της κριτικής εξέγερσης κατά των Οθωμανών. Απόφυτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό, υπηρέτησε με πίστη και αγάπη την πατρίδα. Λόγω της βαθιάς του δημοκρατικής συνείδησης, το δικτατορικό καθεστώς τον οδηγεί σε αναγκαστική αποστρατεία. Για την αντιστασιακή του δράση τον εξορίζει στην Αμοργό. Αργότερα η ελληνική πολιτεία τίμησε τη δράση του και του απένει με τον τίτλο του επίτιμου υποναβάρχου. Μετά τον ευνίδιο θάνατο του αδελφού του Νίκου αναλαμβάνει τα ηνία των επιχειρήσεων της οικογένειας. Σε καιρούς δύσκολους συνεχίζει το έργο με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και βαθιά υπευθυνότητα που τον διέκρινε. Πρέπει όλοι να συμπαρασταθούμε στην εθνική οικονομία, δίνοντας ό,τι μπορούμε για να φτιάξει χώρα και να περάσει την οικονομική κρίση που έχει. Ό,τι μπορεί ο καθένας να δώσει, πρέπει να το δώσει. Με όραμα, εργατικότητα, μεθοδικότητα και σκληρούς αγώνες, μετέτρεψε το μικρό διελιστήριο λιπαντικών στους Αγίους Θεοδόρους στο σημερινό ηγετικό ενεργειακό όμιλο Διεθνούς Βεληνικούς. Η Motor Oil είναι η ναυαρχίδα του ομίλου Βαρδινογιάννη. Με σταθερά βήματα, στιβαρές επιχειρηματικές αποφάσεις και προσήλωση στο στόχο, είδε το έργο του να γιγαντώνεται μέρα με την ημέρα. Πάντα πρωτοπόρος και διορατικός. Το δηληστήριο της Motor Oil είναι το μοναδικό που έχει μονάδα παραγωγής λιπαντικών αγκεκριμένων ακόμα και από το στρατό και το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Motor Oil έχει συμπληρώσει πάνω από μισό αιώνα ζωής και στήριξης της εθνικής οικονομίας της χώρας. Με πάνω από 100 εταιρείες και κύκλο εργασιών 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 6% του ελληνικού ΑΕΠ, ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 3.198 εργαζομένους, ενώ υλοποιεί επενδύσεις φιλικές στο περιβάλλον ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης παρέμεινε πάντα σεμνός με βαθιά χαραγμένη στην καρδιά τα ιδανικά του. Οικογένεια, ναυτικό, πατρίδα. Ξεχωριστή θέση η Κρήτη. Την έφερε μαζί του όπως και την κρητική λεβεντιά. Πατέρας 5 παιδιών και παππούς είχε πάντα στο πλευρό του τη σύζυγό του Μαριάννα. Μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας με τεράστιο κοινωνικό έργο και έντονο το αίσθημα της αλληλεγγύης που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2023. Με ηχηρές δράσεις αλλά και με αθόρυβο έργο απεριόριστης αξίας, με παγκόσμια πολιτιστική και κοινωνική συνεισφορά, ξεχώρισε για τη σταθερή, ανιδιοτελή προσφορά του στον τόπο και το κοινό καλό. Με στόχο πάντα την ενότητα και την κοινωνική συνοχή, δεν έπαψε ποτέ να είναι αρρωγό σε κοινωνικό έργο για τους εργαζόμενους, ειδικά σε δύσκολες περιόδους. Η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή σε όποιον χρειαζόταν τη βοήθειά του. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης ξεκίνησε στα δύσκολα, όμως ποτέ δεν σταμάτησε να οραματίζεται, ποτέ δεν έπαψε να δουλεύει άοκνα. Ευπατρίδης πίστευε στην πολιτική ομοψυχία, την εθνική συνεννόηση για να πάει η χώρα μπροστά. Όλα τα πλοία
Τα δικά μας φέρουν την ελληνική σημαία. Και θα συνεχίσουν να τη φέρουν. Και αυτό το πλοίο θα τη σηκώσει, όπως και τα υπόλοιπα. Πίστευε στη νέα γενιά που γαλούχησε με το ήθος και τις αταλάντευτες αρχές της ζωής του και την καθοδήγησε πρόσωλο ταχώς για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Σε ψηλό βουνό, σε ρίζιμνιο, χαρά.